pod.gr Χορηγός ο Ε. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Παγκόσμιο κύπελο με τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το πάμε στοίχημα στα καταστήματα ο ΠΑΠ. Αχ, επιτέλου παγκόσμιο! Στοιχηματάκι και μπαλίτσα! Ε, εντάξει, ο Δημήτρη πήγε να το δει από κοντά. Να τον πάρουμε τηλέφωνο? Για πάρε. Ναι. Έλα! Τέλεια, περνάσαι. Εδώ κάμω από τη ζήλια μα. Πεδό κάμω από τη ζέστη. Ναι, αλλά άλλο να το βλέπει ζωντανά. Να πω ζωντανά, αλλά τίποτα. Μόλι με δάκουσε μια χαμήλα. Το παγκόσμιο μπορεί να είναι εκεί. Η εμπειρία όμω εδώ. Με αμέτρητε αγορέ στι καλύτερε αποδόσει που έγιναν ποτέ από το πάμε στοίχημα στα καταστήματα ΟΠ. Ο Πάπ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κινδύνο σε και απώλεια περιουσία. Γραμμή στήριξη 1114. Παίξε υπεύθυνα. Podcast νούμερο 3 για το Μουντιάλ. Είμαι ο Αντώνης Χαρπετόπουλος. Είμαι ο Δημήτρη Ρούσος. Και θα συζητήσουμε για τα προημιτελικά και όχι μόνο... Γκολ είδαμε, πέναλτι είδαμε, έκπληξη είδαμε, μπαίνουμε στα προημιτελικά και μάλλον έχουμε πάρει έτσι μια καλή γεύση, Α πούμε, του τι θα θέλαμε να ακολουθήσει, τέλο πάντων, όσο μπαίνουμε στο κύριο πιάτο. Ε, λένε πολύ, δεν θυμάμαι αν το λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι το Μουντιάλ αρχίζει με τα νοκάουτ. Δεν θυμάμαι να το είπαμε, αλλά Έτσι πολλοί νόημα. λένε ότι με τα νοκάουτ ξεκινάει, όλα τα άλλα είναι αυτό για να γίνουν. Το πιστεύω εγώ. Ωστόσο, τα καλύτερα νοκάουτ είναι πάντα τα προημητελικά. Τα προημητελικά. Ναι. Άρα, ό,τι έχουμε μπροστά μα. Στην ιστορία τη διοργάνωση αυτή, και θα σου, θα σου πω γιατί. Mm -hmm. Στου 16 είναι δύσκολο να βγουν μεγάλα μάτσα ξέρουμε πώ γίνονται οι κληρώσει. Το ταμπλό είναι πάντα λίγο μαγειρεμένο. Οι ομάδε χωρίζονται σε διάφορα γκρουπ ώστε να μην παίξουν μεταξύ του τα φαβορή γρήγορα. Ναι. Αν τυχόν τύχουν δύο δυνατέ ομάδε, συνήθω περνάνε πρώτη-δεύτερη. Αν δεν μπορεί να μα τύχει, ξέρω εγώ, ένα-δύο ζευγάρια. Αυτή τη φορά δεν είχαμε κανένα. Ναι. Ενώ ζευγάρια που να λε ότι να, αυτό θα μπορούσε να είναι ημιτελικό. Μεγάλα ντέρμπι, ναι. Στα προημιτελικά όμω. Το κρυφτούλι τελειώνει κάποιοι παίζουν με κάποιου δυνατού. Δηλαδή δεν υπάρχει Ιαπωνία Κροατία στα πρώιμη Τουλάχιστον δεν έχει καταγραφεί ακόμα. Τα ημιτελικά που κάποιο τα πέρασε είναι πιο δραματικά. Παίζεται μια θέση στον τελικό. Συνήθω ήταν κάτι παιχνίδια ανάμεσα σε κουρασμένε ομάδε που κέρδιζε κάποιο ένα μηδέν, κέρδιζε στα πέναλτι. Δεν ήταν πολύ θεαματικά τα ημιτελικά. Δραματικά ναι. ναι, ναι. όχι. Τα καλά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου είναι συνήθω τα προμητελικά. Στα και στα Προημητέλικά ξεκαθαρίζει και λίγο το τοπίο, δηλαδή βλέπει ποιοι τελικά έχουν βενζίνη, σχέδιο να πάνε να παίξουν τελικό. Άμα τα σκεφτεί τα προμητελικά, εκεί καταλαβαίνει ότι εδώ παιδιά κάτι συμβαίνει. Η Κροατία, για παράδειγμα, που έπαιξε τελικό στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε περάσει του Ρώσου στα πέναλτι. Αλλά του Ρώσου που ήταν διοργανωτέ. Ναι. Και εκεί είπε: Όπα. Εδώ τώρα το πράγμα αρχίζει να γίνεται σοβαρό. Δεν είναι... Μπορεί να του δει να φτάνουν μέχρι το τέλο. Ναι. Δηλαδή, ναι, ναι. ναι. δεν θέλω να πω για τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία ήταν μεγάλο μέγεθο. Ναι, και άμα ναι. πάμε και σε προηγούμενε διοργανώσει, οι Γερμανοί το 2014, α πούμε, κάνανε αυτό το εντυπωσιακό 7-1 με τη Βραζιλία στον Εμιτελικό αλλά στα προημιτελικά ξυπνήσανε. Στα ημιτελικά είχαν ζοριστεί με, τη... με, την Αλγερία τότε, νομίζω. Λοιπόν, τα προημιτελικά είναι όλη πλάκα. Ναι, αυτή ναι. είναι τώρα η ιστορία που έχουμε ναι. μπροστά μα. Εντάξει, και έχουμε και μάτ μπροστά μας, τα οποία τουλάχιστον κατά τα φαινόμενα μα για κάτι τέτοιο. Ε, ναι. ε, ανεξάρτητα με το τι θα δούμε. Δηλαδή και ο, ο τρόπο με τον οποίο έχουμε φτάσει ω εδώ, φοβερέ και τρομερέ συγκινήσει ίσω δεν έχουμε ζήσει, αλλά και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι αυτά τα οποία θα δούμε, θα ζευγάρια έτσι όπω έχουν διαμορφωθεί, θα είναι όντω φοβερά και τρομερά. Κοίταξε, υπάρχει ένα περίεργο σε αυτό το παγκόσμιο κυπέλο το οποίο έχει να κάνει βασικά με το ότι γίνεται χειμώνα και οι είναι καλά. Δηλαδή, τα ισορροπημένα μάτ πάνε στα πέναλτι. Μαρόκο, Ισπανία. Κροατία, η Ιαπωνία. Ιαπωνία. Το επίση, όχι ακριβώ ισορροπημένο, αλλά εν περιπτωσει περιπτώσει δραματικό, Αργεντινή-Αυστραλία έφτασε ένα βηματάκι από το να πάει στην παράταση. Ήταν η μεγάλη επέμβαση του Μαρτίνε στο τέλο που γλίτσε του Αργεντινού που είχαν χάσει βέβαια ένα σωρό δεν ναι, έχει σημασία. Ναι. Το τελευταίο μετράει και αυτό που πήγε να γίνει και πέρα. Σωστά. Τα άλλα ήταν οι παραστάσει για ένα ρόλο. Αλλά παραστάσει. Πραγματικά για ένα ρόλο. Αγγλογάλοι, ναι, στην αρχή είδαν του αντιπάλου του να χάνουν μια-δύο μεγάλε ευκαιρίε, αλλά περάσανε με τρία γκολ. Οι Βραζιλιάνοι σταματήσανε στα τέσσερα στο πρώτο ημίχρονο και οι Πορτογάλοι βάλανε έξι. Δεν το λε και παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου ακριβώ. Αυτό που συμβαίνει. Όχι, ίσα ίσα μάλλον έδειξε ότι σίγουρα minimum, έχουμε δύο ταχύτητε mm. σε αυτό το παγκόσμιο κυπέλο. Ενδεχομένω και παραπάνω, άμα κάτσουμε ναι. τώρα και αναλύσουμε πολύ ναι. ό,τι έχουμε κάνει ω τώρα. Αλλά στου 16 φάνηκαν να υπάρχουν πολλέ ομάδε οι οποίε ήταν πραγματικά μέχρι εκεί ναι, και ούτε ναι, ναι, βήμα ναι. παραπέρα. Θα στο πω λίγο διαφορετικά. Αυτό το κλεισί το δημοσιογραφικό που το λέμε όλοι και εμένα και άρεσε που λένε μειώθηκαν οι αποστάσει. Εδώ πέρα δεν ισχύει. Ισχύει το αντίθετο. Μεγάλωσαν οι αποστάσει. Δηλαδή η Πορτογαλία με την Ελβετία είχαν μια γιγάντια διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Δεν συζητάω για τη Βραζιλία με την Κορέα, γιατί μπα πέτωσε και το περιμένει. Αλλά οι Άγγλοι με του Ελγαλέζου είχαν τεράστια διαφορά. Οι Αυστραλοί με του Αργεντινού είχαν διαφορά. Πέρα από το ηρωικό του φινάλε. Εντάξει, αυτό ήταν μια φάση, αλλά όντω ναι, γενικά υπήρχε απόσταση. Δεν ήταν τα, τα κλειστά παιχνίδια αυτά τα οποία κρίνουν σε μια λεπτομέρεια. Όχι, όχι, πολύ μακριά από αυτά. Ακόμα και οι ευρωπαϊκέ ομάδε ζορίζονται και ακόμα και όταν παίζουν με ομάδε τέτοιου είδου, α πούμε. Αυτή τη φορά δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Όχι, δεν είχαμε. είχαμε πολλέ παραστάσει για ένα ρόλο. Γιατί ήταν καλά οι παίκτε. Ναι, Έτσι, ναι, είναι, καλά, ναι, ναι. Και... είναι σε καλή κατάσταση, είναι η χρονιά ναι, ναι. τρέχει. Και βλέπει και, α πούμε, γιατί οι καλύτεροι παίζουν στην Premier League. Δηλαδή, αν πάρει τώρα αφενό στην Αγγλία, η οποία μοιάζει να κάνει ένα τουρνουά που δεν έχει καμία σχέση με τα συνηθισμένα τη, ναι. και δει και του Πορτογάλου και δει και του Βραζιλιάνου που έχουν πολλού παίκτε στη Premier League, αυτό το πράγμα το, το καταλαβαίνει, τρε παιδί μου. Δηλαδή, ότι είναι στο πίκ του. Mm. Και ότι έρχονται από ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι σαφώ ανώτερο. Από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ναι. Οι καλύτεροι είναι αυτοί που παίζουν εκεί, κατά βάση. Και αυτοί που δεν παίζουν εκεί, για κάποιο λόγο, ο Ρονάλντο παραδείγματο χάρη, καταλαβαίνει γιατί δεν παίζει εκεί. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι πια τίποτα τυχαίο, α πούμε. Ακριβώ γιατί δεν βλέπουμε παίκτε που προσπαθούν διαμέσου τη τεχνική του, α πούμε, στο τέλο μια κλειστή χρονιά να σώσουν την κατάσταση, να δείξουν, να κάνουν δυο κόλπα, να πάρουν τα παιχνίδια σε πέντε φάσει. Αλλά βλέπει ρυθμό. Και το τρέξιμο και ο ρυθμό και το άνοιγμα του, του πράγματο ευνοεί και στο ποδόσφαιρο παρά τα αντιθέτω τρελούμενα την καλύτερη ομάδα. Όσο περισσότερη μπάλα παίζεται, τόσο μεγαλύτερε πιθανότητε έχει ο καλό να κερδίσει. Ναι, γιατί Γιατί ελαχιστοποιεί τα περιθώρια του λάθου, α πούμε, εκεί πέρα που μπορεί να την πατήσει από κάπου που μπορεί ε, ναι, να, ναι. να τρυπώσουν οι εφημερίδε. Τα περιθώρια τη έκπληξη. Ναι, τα να ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, για να πούμε τώρα και για τι αποτυχίε, α πούμε, τι εντυπωσιακέ. Δηλαδή, οι Ισπανοί γιατί, μπάτησαν, γιατί Μπλέξανε σε ένα κλειστό παιχνίδι. Ήταν ένα μάτι στο οποίο όποιο έβαζε ένα γκολ θα κέρδιζε. Ε, από αυτό και μόνο ήταν χαμένοι οι Ισπανοί. Δηλαδή, όταν ας πούμε η, η δική του υπεροχή ε, ε, καταλήγει σε αυτό το πράγμα, ότι ψάχνουμε ένα γκολ το οποίο ναι, θα μπορούσε να μπει με το δοκάρι του Σαράμπια και να είναι και το, ναι, το Μοντιάρα, α πούμε, ή ναι, ναι. ναι. είχαν κάνει δύο φάσει. Αλλά και το Μαρόκο είχε. Mm. Το Μαρόκο μπορώ να σου πω ότι είχε και πιο μεγάλε ευκαιρίε. Γιατί έφυγαν, παίχθησαν αντιπιθέσει, μπήκαν στην περιοχή, απείλησαν κτλ. Ε, όταν φτάνει σε αυτή τη συνθήκη του παιχνιδιού. Η Ισπανία πάει στα πέναλτι ήδη χαμένη. Δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτό το οποίο υπολόγιζε αυτό το οποίο πόνταρε. Και γι' αυτό και αποκλείεται εν τέλει. Γιατί για το Μαρόκο, α πούμε, ήταν αυτονόητο το ότι αν πάμε στα πέναλτι θα κάνουμε τρομερά πράγματα. Πρώτα απ' γιατί έχουμε και τον Μπόνο, ο οποίο είναι πολύ καλό σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σπεσιαλίστα, έχει πιάσει ξέρω, 15 περίπου ναι, στα ναι, 50. Ναι. Δηλαδή, ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εν τέλει μετράνε. Όλα μετράνε. Σε διοργάνωση αυτή μετράνε όλα. Οι Κροάτες επίση πήγαν στα πέναλτι με την τεράστια βεβαιότητα που έχει μια ομάδα που κερδίζει στα πέναλτι. Έχουν περάσει δυο φορέ στα πέναλτι το 18. Το προηγούμενο μου τι Σου λέει τώρα θα αποκλειστούμε με, το, με την Ιαπωνία. Εντάξει, Μόνο ο Λιβάγια φάνηκε να μην έχει ιδιαίτερη ώρα συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. σω γιατί δεν ξεκίνησε ο Λιβάγια. Ήταν ο μεγάλο αποκλεισμένο. Ο Λιβάγια είναι και παιδί που. Περίεργο, α Ναι, ναι. Αλλά όντω, γενικά φάνηκε ότι οι Κροάτε είχαν την ψυχολογία, το χαρακτήρα να φτάσουν μέχρι εκεί και να το πάνε και με τη λογική ότι το έχουμε ξανακάνει. Εγώ θα πω και με τη λογική ότι αφού αντέξαμε ω εδώ κόντρα σε μια ομάδα σκληρή, πιεστική που κυνηγάει μέχρι το τέλο, που εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, φαβορή δεν ήταν, αλλά πρόκειται για μια ομάδα η οποία μπορεί να σε πάει να σε εξαντλήσει. Αφού φτάσαμε ω εδώ, τώρα ξέρουμε ναι. τι πρέπει να κάνουμε. Εμένα οι Ιαπωνέζοι με απογοήτευσαν σε αυτή τη φάση. Ναι, ίσω. Περίμενα περισσότερα πράγματα και περίμενα περισσότερα πράγματα κυρίω γιατί προηγηθήκαν. Πίστευα ότι αν προηγηθούν θα το φέρουν το πράγμα στα μέτρα του. Δεν χάσανε. Δεν δέχτηκαν ανατροπή. Εντάξει, αλλά... είναι στα πέναλτ πολλά γίνονται. Χάσανε. Αλλά στο πέναλτι, τα πέναλτ ήταν σαν τιμωρία. Δηλαδή έπρεπε να έχουν πάρει ένα μεγαλύτερο ρίσκο για να κερδίσουν. Αλλά νομίζω ότι στο τέλο πληρώσανε αυτή την πολύ καλή του προετοιμασία. Μερικέ φορέ αυτό είναι στα ομαδικά σπορ είναι ένα θέμα. Δηλαδή, όταν επικεντρώνει πάρα πολύ στο να κάνει κάτι και το κάνει, δεν κάνει αυτό το δεύτερο το οποίο είναι απαραίτητο. Δηλαδή, πώ θα βγάλουμε το μόντριτ από το παιχνίδι. Μηχανισμό, τον κυνήγαγαν παντού. Δύο παίχτε στο μισό του, όταν γύρναγε ο μόντριτ πίσω, τον κυνηγούσε ο Τανάκα. Όταν πήγαινε μπροστά, τον έπαιρνε ο Edou. Όλα πάρα πολύ προσεγμένα, μετρημένα. Αλλά γκολ δεύτερο. Χρειαζόταν δεν ψάξαμε. Το ξεχάσαμε. Και αυτό το πράγμα πληρώθηκε. Ήταν όμω απογοήτευση μάλλον οι Άπωνε και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή και πριν φτάσουν στα πέναλτι όπου απέτυχαν παταγωδό. Δηλαδή ο Μόντριτ, εντάξει, μιλάμε για τεράστιο ναι, ποδοσφαιριστή, ναι. κανόνα να τρέψει τα πάντα, ακόμη και στην ηλικία που βρίσκεται κτλ. Αλλά όταν έχει προκριθεί από ένα νόμιλο που έχει αποκλείσει του Ισπανού και του Γερμανού mm -hmm. και προηγεί κόντρα στου Κράτε. Του έχει αφήσει δεύτερου. Του Ισπανού δεν του απέκλεισε, αλλά του κέρδισε. Ναι, κέρδισες. ναι, θέλω να πω ναι, ναι. ότι κατα... του νικήσαν όμω. Του έκαναν από πάνω του με τον τρόπο αυτόν. Δεν περιμένει ότι αφού προηγηθήκαμε του Κροάτε, υπάρχει και η ποιότητα αρκεί για να το διαχειριστεί αυτό με κάποιο τρόπο. Ναι, και εκεί υπάρχει και πολύ ευρωπαϊκή εμπειρία. Έξι-εφτά παίκτε παίζουν στη Γερμανία. δηλαδή. Δεν είναι παίκτε οι οποίοι έρχονται από την Ανατολή α πούμε, από ένα πρωτάθλημα που δεν έχει ευρωπαϊκού ρυθμού. Αυτοί λίγο με απογοητεύσαν. Για του Ισπανού δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, οι Ισπανοί την πατήσανε. Είναι άλλο πράγμα. Οι Ισπανοί έχουν αυτό το αιμονικό ποδόσφαιρο του πούμε το οποίο ο Λουίς Ενρίκη προσπάθησε να ανεκραναστήσει ως συνταγή, μας θάμπωσε στον αγώνα με την Κοσταρίκα, αλλά τελικά εκείνο το παιχνίδι είχε να κάνει περισσότερο με τις αδυναμίες της Κοσταρίκας στην άμυνα παρά με τι ισπανικές αρετές. Αυτό το πράγμα ότι στα τρία τελευταία τουρνουά που πήραν μέρος, δηλαδή στο Παγκόσμιο του 18, στο Euro του 2020 mm -hmm. και στο φετινό Μουντιάλ, αποκλειστήκαν στα πέναλτι, έχει να κάνει με το ότι πιστεύουν σε αυτού του είδου το αιμονικό ποδόσφαιρο, το οποίο όταν δεν αποδίδει, δεν έχει εναλλακτική. Δηλαδή, ακόμα και η τελευταία φάση του ματ, το δοκάρι το του Σαράντια, ναι, κατά τη γνώμη μου ήταν ένα σημάδι. Ότι τι, αν βάζανε την μπάλα στην περιοχή περισσότερο αντί να τη γυρνάνε παίζοντα αυτό το γύρο-γύρο όλοι, θα είχαν μεγαλύτερε πιθανότητε ναι, ναι, ναι. Δεν του λείπουν δηλαδή οι παίκτε για να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά όταν φτιάχνει ένα ολόκληρο μηχανισμό, όπου ο Ρόντρι παίζει στόπερ για να γυρίζουμε την μπάλα, όπου δεν υπάρχει σέντερφορ για να γυρίζουμε την μπάλα, όπου οι παίκτε οι περιφερειακοί είναι όλοι περιφερειακοί και πατάνε η περιοχή μόνο υπό προποθέσει και αφού πάμε την μπάλα με 15 πάσει εκεί μέσα, 30, 40. Ε, Παίζει λίγο με τη φωτιά. Δηλαδή, τη μέρα που δεν θα καταφέρεις να το κάνει αυτό, δεν θα κερδίσει. Και είναι και άδικο γιατί είναι καλοί παίκτε. Ε, δηλαδή, δηλαδή, είναι, είναι καλύτες, είναι, είναι καλύτες. Αλλά κάπου εξαντλήθηκαν χάνοντα το σκοπό. δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με τι πάσει από mm. ένα σημείο και μετά έγινε περίπου σαν αυτό ο σκοπό και ξεχάσαμε ποιο yeah, είναι το νόημα. Γίνεται, ναι. γίνεται. Και ο Ρόδρυ, μια και τον ανέφερε, είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι είναι αυτή τη στιγμή ο παίχτη στο Μουντιάλ με 700 τόσε ενέργειε με την μπάλα. Ο δεύτερο είναι ο Πέδρη, ο οποίο έχει κάπου πάνω από τι 450. Και... Δηλαδή, το Ρόδρυ <laughs> μπορεί να μην τον πιάσει ακόμη και παίχτη ομάδα που φτάσει στον τελικό. σω και παράταση να παίξει πάλι να μην τον φτάσει. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Και παρόλα αυτά θα δει το μάτ από το σπίτι, ξέρει. Αυτό το ποδόσφαιρο έδειξε ο Μουρίνιο πώ αντιμετωπίζεται όταν με την ντερ κάποτε απέκλεισε την Παρσελούνα. Το αντίθετο, στο του ναι. καρδιού. Δηλαδή, δηλαδή, τι κάνουμε, μένουμε πίσω, πιέζουμε ω ένα σημείο, ώστε να του υποχρεώσουμε να σκέφτονται πώ θα κρατήσουν την μπάλα. Αν του βάλουμε σε αυτό το τρυπάκι, δηλαδή του αναγκάσουμε όχι να παίζουν, αλλά να κρατάνε την μπάλα, κάναμε τη μισή δουλειά. Αυτό έκανε η Ιταλία στο πανευρωπαϊκό, αυτό έκανε οι Ρώσοι στο προηγούμενο. Που δεν Επειδή δεν υπήρχε το προπονητή τότε, δεν ήταν ακριβώ το μανιακό τικιτάκα τάκα του Ενρίκε, mm -hmm. αλλά πάλι αυτό ήταν. Δηλαδή και εκεί χωρί προπονητή, γιατί είχαν απολύσει το Λουπετίνκι μία μέρα πριν να ξεκινήσει mm -hmm. την οργάνωση, καταφύγανε τρόπο την σε αυτό το πράγμα το οποίο ξέρουν. Τους αυτό το πράγμα όμω αρχίζει να γίνεται αντιπαραγωγικό και το λέω μόνο ότι εγώ ξέσα, το αγαπάω αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ότι βασίζεται σε παραγωγή. Εμένα μου φαίνεται έντιμο. Προτιμώ το, το, το βαρετό τη το κοιτάκα, το πε μου όλοι πίσω, α πούμε, και, ε, κα, καλά. και πάμε ερωϊκά. Και... Οπωσδήποτε, απλά ναι. θυμάμαι και όσα λέγαμε στο, που τελείωσε η φάση των ομιλών, <σίλω> ότι και αυτό το οποίο άφησε να εννοηθεί ας πούμε, έτσι, η Ισπανία από τον ομιλό ήταν ότι άμα βρούμε ομάδε σαν την Κώστα Ρίκα, θα του βάλουμε 7 γκολ, δεν έχει θα κάνουμε παρέλαση, θα κάνουμε και επίδειξη, θα δείξουμε πόσο πεχταράδε είμαστε. Αν βρεθεί κάποιο να μα κοντράρει, δηλαδή ακριβώ σαν αυτό το οποίο έκανε πανέξυπνο, όπω περιγράφει το Μαρόκο, που δεν πήγε να του την κλέψει, α πούμε, την μπάλα, αλλά δεν έκανε να του περιμένει να, κάνει, να τους χάσει φωτογραφίε τι ωραία που το κάνουν. Ε. Πήγε να του ανησυχήσει, ασούμε, να του βάλει σε μπελάδε. Μα καταλαβαίνει και από κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, α πούμε, λέει ο Λουί Ενεργή στο τέλο τη συνέντευξη αυτό το νούμερο 8 ποιο είναι ρε παιδιά, είναι φοβερό παίκτη. Δηλαδή, όταν ο προπονητή λέει αυτό το νούμερο 7, 8 ποιο είναι, ξέρει σημαίνει, δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με το Μαρόκο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άντε να ξέρει αυτού παίζανε στην uh, Ισπανία. Και από ό,τι φαίνεται δεν του ξέρουν και καλά, γιατί ο Μπόνο για παράδειγμα παίζει στην Ισπανία πολλά χρόνια τώρα. Δεν του είναι και άγνωστο. Δεν του είναι και άγνωστο. Στα πέναντα δηλαδή, του υπνώτησε. <laughs> λοιπόν, του έπιασε δύο, το τρίτο πήγε στο δοκάρι και τα δύο φτάνανε. Και ο Μπόνο είναι μια φοβερή ιστορία. Πρώτον γιατί τον λένε Μπόνο λόγω του YouTube. Του YouTube. Έτσι, <laughs> γιατί τις φαίνεται λογικό και ωραίο Αυτό είναι να λες ωραία. κάποιον πόνο. <laughs> <laughs> λοιπόν, και δεύτερον, γιατί έχει και μια σχέση με τα δικά μα. Παράξενη σχέση. Δηλαδή, ήταν το αγαπημένο παιδί του Μπούργο που ήταν προπονητή στο Νάρη μέχρι πρώτη τον <laughs> Το, το οποίο τον είχε στην Ατλαντική Ματρίτη και τον έχει κάνει φιλοαργεντινό. Δηλαδή, oh. όλα τα γούστα, Άμα μπει να δει τι δηλώσει που κάνουν, πούμε, τι μου αρέσει, τι αγαπάω κτλ. Ναι, ναι. Έχουν να κάνουν με Αργεντινή. Ονειρεύεται να παίξει River Plate, είναι με την Αργεντινή και το Messi. Έχει ένα σκύλο που τον φωνάζει ο Ορτέγκα. Ναι, ναι, δηλαδή ωραίο. μιλάμε για ένα τύπο απίθανο. old school, έτσι. έτσι ναι, ναι, ναι. Από παλιά, όχι τώρα. Και έτσι, το πιο έτσι, ωραίο είναι ότι είπε στον προπονητή του τον Βαλίντ, στο μάτσο με το Βέλγιο: Εγώ δεν την αισθάνομαι καλά, δεν θέλω να παίξω. Ναι. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Το μάτσο αυτό είναι με καταπλακώνει, α πούμε. Ναι, ναι. Το να αφήσει έξω. Χρησιμοποίησε τον uh, Μουνίρ τον Αναπληρωματικό τραυματοφυλάκα αλλά επειδή το Μαρόκο φαίνεται ότι είναι μια ομάδα με πολύ σκληρέ ιεραρχίε, επέστρεψε μετά. Δηλαδή δεν του το κράτησε. Ναι, ναι, δεν ναι. είπε εσύ με άφησε. Το αναγνώρισε τον σαν τιμιότητα, α πούμε. Ότι. Ότι, Και γι' αυτό θα έχει και πλάκα τώρα το Μαρόκο-Πορτογαλία, διότι θα δούμε μια ομάδα με τεράστιο πατριωτικό καθήκον να αντιμετωπίζει του Πορτογάλου, των οποίων τα θέματα είναι αμυγό ποδοσφαιρικά. Δεν έχουν να κάνουν με ζητήματα, ας πούμε, πατριωτισμού. Αυτό ξέρω. έλειπε. Ε, καμιά τέτοια ιστορία έλειπε από το Μουντιάλ Είναι λίγο περίπου, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να mm. μου το επιβεβαιώσει, μια και θα το θυμάσαι πολύ καλύτερα από μένα. Σαν το Μουντιάλ του 82 με τι ιστορίε των Ιταλών, με το Ρώση με την επιστροφή Για του έτσι, το το... Ναι, ναι, ναι. Όλο αυτό το πράγμα έτσι λίγο το, το παραποδοσφαιρικό. Δεν... Ναι. Όχι, ποδοσφαιρικό είναι, δεν είναι ακριβώ παραποδοσφαιρικό. Εγώ το βάζω και μαζί με όλη την ιστορία με τη United, τη συνέντευξη μια εβδομάδα πριν Φέβαια. το Μουντιάλ. Αλλά όλα, όλα αυτά είναι. Ε, το εγώ του, όλο αυτό το πράγμα. είναι φοβερό οι Πορτογάλοι βάλαν 6 γκολ και στο τέλο τα θέματα συζήτησαν όλα να κάνουν με τον ναι, ναι, ναι. Ο Σάντο είπε: Αυτό είναι παιδί μου, είναι ο ηγέτη. Είναι μας, ο καλύτερο, είναι ο, ο καρμμένο ο, ναι, ναι. ο σκόρερ που τον αντικατέστησε. Ναι, ναι. Τον εξήμνησε. Ναι, ναι. Το παλικαράκι τον εξήμνησε. Ναι, ναι. Αυτό ο 21χρονών, ναι. φοβερό συντερφόρ. Αυτό βάζει ένα γκολ κάθε 80 λεπτά. Δεν ναι, ναι, είναι ναι, παράξενο το ότι μας, έβαλε. Ότι έκανε hard trick. Και αυτό είπε: ότι α, Τον θέλουμε δίπλα μα, μα δίνει οδηγίε και συμβουλέ. Και το τρίτο θέμα είναι ότι έφυγε και δεν ναι, ήταν στου πανηγυρισμού. Στο τέλο. Εν όλη γιορτά. Ενώ... Γιορταζα... Είναι όμω λογικό γιατί είναι τόσο ας πούμε, κυρίαρχη προσωπικότητα που με αυτόν θα ασχοληθούν. Το θέμα είναι ότι είναι 38 χρονών. Δεν μπορεί κανένα 38 χρονών να απαιτεί όλη η ομάδα να παίζει για αυτόν και αυτό να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή αυτό είναι πολύ καινούριο. Mm -hmm. Αυτό το άλλο που λε ότι μερικέ φορέ συμβαίνει, α πούμε, να πέφτει μια χώρα πάνω σε ένα παίκτη ή ένα παίκτη να... να γίνεται τροχοπέδι κτλ. Το μόνο αντίστοιχο που θυμάμαι ήταν με Ιταλό όχι τόσο το 82, με το Βιάλι στο το 90. Ναι, στο, στην Ιταλία. Ναι. Ναι. Ο Βιάλι ήταν, ξεκινάει απογοητευτικά, τον αφήνουν έξω, παίζει ο σκυλάτσι, γίνεται εθνικό σειράς ναι. και στον τελικό και αυτό είμαι περίεργος να δω αν θα συμβεί και με τον Ρονάλντο. Λέει ο Βιάλι ότι, λέει την περίφημη φράση του Σταλόνε σε ένα ρόκι ράμπο ότι είναι ότι όταν τα πράγματα γίνονται σκληρά, η σκληρή, σκληρή είναι η ώρα να, να, να μπουν να παίξουν τον υποχρεώνει τον Βιτσίνη τότε που ο Βιτσίνη ήταν ένας κυριούλης, δεν ήταν κάσπρο που είναι της φοβερού ας πούμε κύρους, να τον βάλει και είναι ο χειρότερος παίξης των Ιταλών στο μάτσο με την Αργεντινή. Δεν λέω ότι αποκλείστηκαν από αυτόν γιατί χάσαν στα πέναλτι, αλλά εν πάση ναι. μια ζημιά έκανε. Ναι, 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 Ο Σάντος βέβαια δεν είναι ένα κυριούλης, αυτό το ξέρουμε. Ε, δεν του συγχώρεσε του Ρονάλντο την κρίνια για την αλλαγή. Την μουρμούρα με την Κορέα. Ναι. ναι και τα γαλλικά σε απευθεία μετάδοση, γιατί καταλάβαμε τι είπε. Ναι. Και τον άφησε στον πάγκο. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα κάνει τώρα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα παίξει ο Ρονάλντο. και εγώ η αλήθεια είναι δεν μπορώ να το φανταστώ. Βέβαια, εντάξει, τα κρίνουμε εξ αποστάσεω και χωρί να μπορούμε ναι. να γνωρίζουμε ακριβώ πρόσωπα και πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να πατήσει πουθενά αυτό. Δηλαδή δεν είναι καν ότι τον αντικατέστησε με έναν άλλον, ο οποίο μπήκε μέσα, ήταν λίγο ναι, καλό. Ναι, 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 Τέλο ναι. ναι. πάντων, τον βγάλαμε, δεν τον θυμόμαστε ναι, κιόλα. Ναι. Ο άλλο μπήκε μέσα και έκανε φοβερά πράγματα. Πρώτο σουτ σε μουντιάλ πήγε στον ουρανό και δεν ξέραμε από πού μα έρθει. Σηκώθηκαν όλοι του καναπέδε. Και δεν είναι και τυχαίο γιατί ξαναλέω, κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά με την Πενφίκα. Και στο φιλικό που τον κάλεσε, αυτό έκανε 17 Νοεμβρίου. Ναι, ούτε ένα μήνα. Έχω ναι. κολλήσει τώρα, δεν λέμε και το όνομά του. Λοιπόν, του Παλκαριού. Του Γκονσάλο Ράμο. Ναι, λοιπόν, ο Ράμο λοιπόν κάνει ντεμπούτο και βάζει γκολ και δίνει και assist στο παιχνίδι με την ιγυρια δηλαδη Δηλαδή, έλξε 4-0. Δεν έχει σημασία. Έβαλε το τρίτο, έδωσε το τέταρτο. Δηλαδή, και ήταν και ένα θέμα στην Πορτογαλία, εγώ που λίγο τα κοιτάζω. Γιατί δεν τον χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι με την Κορέα, ναι που ήταν το μάτς ας πούμε για να παίξουν οι αναπληρωματικοί χρόνο, ναι. και αυτόν τον να δείξε βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Μαστροσάντος έκανε και άλλα πραγματάκια στον αγώνα με την Ελβετία παραδείγματος χάρη και ο αποκλεισμό του Κανσέλου του δεν ήταν δεν ήταν απλό ναι, ναι. όχι όχι Καθόλου. Είσαι δηλαδή. προκάλεσε και τύποση, ναι, 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 Λοιπόν, ο Πάπα να πει ότι κάπου στην πορεία την ομάδα τη βρήκε. Ναι. Έχει πολύ ταλέντο η Πορτογαλία και πολλέ από αυτέ τι συζητήσει που θα μπορούσαν να τον φέρουν σε δύσκολη θέση δεν έγιναν ποτέ. Πρώτα απ' όλα γιατί η ομάδα του ήταν εξαιρετική και δεύτερον γιατί μπήκαν πολύ νωρί τα γκολ και μπήκε και από αυτόν ο οποίο μπορούσε να σβήσει οποιαδήποτε ναι. κουβέντα. Γιατί η κουβέντα για τον Ρονάλντο, εγώ πιστεύω ότι είχε ξεκινήσει μισή ώρα, 40 λεπτά από όταν ανακοινώθηκε η δεκάδα πριν τη σέντρα. Από εκείνη την ώρα και μετά το παιχνίδι είτε κατά μία από μία οπτική μπορεί να πει ότι είχε ήδη αρχίσει, είτε ότι γινόταν και ένα παιχνίδι αλλά η κουβέντα ήταν για άλλο πράγμα το οποίο αφορούσε τον Ρονάλντο που δεν θα έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι βασικό. Νομίζω πάντω ότι αυτά τα μάτια που περιμένει ο κόσμο είναι τα δύο που θα μπορούσαν να είναι και τελική. Δηλαδή το Αγγλία-Γαλλία. Το Αγγλία-Γαλλία είναι. Αν φοβερή, και δεν, υπάρχει, δεν έχει υπάρξει ποτέ τελικό Αγγλία-Γαλλία. Όχι, και ποτέ σε νοκάουτ, no έχει απλά σε, δύο φορέ ο Μίλου έχουν παίξει αυτή την τρίτη φορά σε Ναι, 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 Και βέβαια το Αργεντινή-Ολλανδία που το Αργεντινή-Ολλανδία έχει υπάρξει τελικό και έχει υπάρξει και ημιτελικό και έχει υπάρξει ναι, ναι. και και γενικά είναι ένα ζευγάρι κλασικό. Αχ, επιτέλου παγκόσμιο! Στοιχηματάκι και μπαλίτσα! Ε, εντάξει, ο Δημήτρη πήγε να το δει από κοντά. Να τον πάρουμε τηλέφωνο. Για πάρε. Ναι. Έλα! Τέλεια, πρενασέ! Πεδώ κάνω από τη ζήλια μα! Πεδώ κάνω από τη ζέστη! Έλα, ναι, άλλο να το βλέπει ζωντανά! Να. να πω ζωντανά, τίποτα μόλι με δάκουσε μια χαμηλά. Το παγκόσμιο μπορεί να είναι εκεί, η εμπειρία όμω, εδώ! Με αμέτρητε αγορέ, στι καλύτερε αποδόσει που έγιναν ποτέ από το πάμε στοίχημα, στα καταστήματα ΟΠΑΠ. ΟΠ. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή στήριξη 1114. Παίξε υπεύθυνα. Έχουμε πολλά πράγματα να, να πούμε για αυτά και όσον αφορά τα όσα έχουμε δει, αλλά και στατιστικά τα οποία πάντα έχουν το ενδιαφέρον του. Mm. Για παράδειγμα, το ότι η Ολλανδία είναι εδώ και 20 μάτσα ήτη, κόντρα σε μη Ευρωπαίου. Και η τελευταία φορά που έχασε ήταν το 94 από του Βραζιλιάνου στι Πολιτείε, τα προηγούμενα τελικά. 3-2. Ναι. Με έναν ναι. γκολ από Φάουλα, αν θυμάμαι καλά, του Μπράνκα τότε, με ένα ναι. μεγάλο παιχνίδι του Άρων Βίντερ. Η μεγαλύτερη δυσκολία των Βραζιλιάνων μέχρι τον τελικό ήταν αυτό το μάτσα. Ναι. Και νομίζω ότι ήταν προημητελικό. Ναι. Ναι. Και αυτό, α πούμε, έχει τη σημειολογία του. Έτσι μπορούμε να πούμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα συγκρίνουμε τώρα του Ολλανδού πριν από 10-12 χρόνια στη Νότια Αφρική με του Ολλανδού σήμερα. Ε, έχει όμω ενδιαφέρον, όπω ενδιαφέρον έχει. Και αν ισχύει έτσι αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει, ότι ο Φαν Μπάστα και ο Φάρτ δεν αντέχουν να βλέπουν την ομάδα του Χάλ Όχι, αυτό ισχύει 100%. Δεν <laughs> το λένε στην <σε> τηλεόραση. <laughs> <Εγώ> το, <laughs> ναι, ναι έχουν βγει και του το, το, το το έχουν θάψει. Ας πούμε. Και νομίζω, κατά ιδιαίτερο αγώνα Νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει να κάνει περισσότερο με το ότι οι τύποι χτίζουν μια καριέρα. Τηλεκριτικών σκληρών. Ναι, ας εντάξει, πούμε ναι, ναι. Μιμούμενοι μεταξύ άλλων τον Γκρόιφ ο οποίο το έκανε αυτό για πλάκα. Ναι, 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 και όλους, ναι, ναι, δεν... Και, και άλλου. Νομίζω και ο ίδιο ο Φαγκάλη έχει υπάρξει σκληρό κριτή τηλεοπτικά. Θέλω να πω ότι κάθε χώρα έχει τον τρόπο τη ζει αυτά τα πράγματα. Mm. Οι Ολλανδοί έχουν αυτό, ότι δηλαδή κάποιο θα πάει στην τηλεόραση και θα μιλήσει άσχημα για την εθνική Ολλανδία. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει η Ολλανδία κάτι για να πει ότι. Πω, πω, τι ομάδα να βλέπουμε, αλλά το παιχνίδι, α πούμε, με του Αμερικάνου ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ναι, δηλαδή, ήταν δεν ήταν καλό. ένα παιχνίδι για να γίνει τέτοιου είδου κριτική. Ήταν δηλαδή, μια, ομάδα... μια πολύ καλά προετοιμασμένη ομάδα, η οποία ήξερε ακριβώ τι ήθελε έχει, να, δηλαδή, να κάνει και, γύρω, είδα, και ναι. το πήρε και. Με, με σκόρε του δύο ακραίου back, με τον Ντούμφρυ uh, να έχει δώσει δυο assist, με τον Ντεπάι να, να ξεπλοκαριστεί. Δηλαδή είχε πολλά θετικά να πει. Προφανώ για να τραβήξει το κοινό. Ναι, πρέπει να πει να κοντράρει. να το σύμπαν. Α πούμε και το έχει εύκολο φαίνεται. Και ο Φαντερφάρτ και ο Βαμπάστενο. Ναι, ναι. Ο Βαμπάστενο είπε Στο πρώτο μήνυμα θα πάω για ύπνο. <laughs> δηλαδή εντάξει. Και θα, θα σου πω και κάτι άλλο τώρα. Ποιο είναι αυτό το σούπερ ταλέντο των Ολλανδών το οποίο ο Φαγκάλα δική. Ναι, δηλαδή τον έχει θάψει προ όφελο μια κοινική εκδοχή. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή κανένα. Όλοι αυτοί Όχι. οι παίκτε οι οποίοι παίζουν μπροστά είναι καλούτσικοι παίκτε. Οι οποίοι αμφιβάλλω αν θα ήταν στην αποστολή τη Ολλανδία το 2014 όταν υπήρχαν οι Φαν Πέρση, οι Ρόμπεν κτλ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στην άμυνα έχει έναν σπουδαίο παίκτη. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει ίσω τον καλύτερο στόπερ του κόσμου, α πούμε. Έτσι λοιπόν, είναι και το ότι ο Ντάμφρυ παίζει με αυτόν τον τρόπο που παίζει, και αυτό μπορεί να ναι, πιστωθεί ναι, ναι, ναι. εν μέρει και στον στο Φανθλόφ. Όχι στο ότι φαγχάλου. δεν φαγχάλου. είναι καλό παίκτη, δεν τον έκανε ο Φανθλόφ, ναι, ναι. αλλά ότι του βρήκε το ρόλο. Και είμαι και πολύ περίεργο εγώ για το παιχνίδι με την Αργεντινή, διότι η Αργεντινή. Έδειξε να υποφέρει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια ομάδε, να το πω απλά, τρεχαλιτζίδικε. Δηλαδή, και με του Αυστραλού το μάτσε έμεινε ανοιχτό μέχρι το τέλο, και με του στην Πρεμιέρα με τους το του Σαουδάραβε, το pressing τη Σαουδική Αραβία υπέφερε και την άμυνα ψηλά στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Δεν μπήκαν τα γκολ, χαθήκανε, δεν μετρήσανε για λίγο, αλλά αυτό ήταν το πρόβλημα. Ναι. Και με την Ολλανδία που ξέρει να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι βέβαιος ότι οι Αργεντινοί θα κάνουν ας πούμε την εύκολη νίκη που θα τους δώσει δεν ξέρω κι εγώ τι είδους όθηση εν ώψη του ημιτελικού με τη Βραζιλία για τη Βραζιλία δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα δυσκολευτεί με την Κροατία ναι. γι' αυτό λέω με τη Βραζιλία λοιπόν ναι. είναι ένα μάτς πολύ ανοιχτό και πολύ παράξενο είναι παράξενο πράγματι. Δηλαδή, ω τώρα έχουμε δει την Αργεντινή να θέλει να πάρει την μπάλα και να κάνει κατοχή. Mm. Μετά βγήκε ο Φανχάλ και είπε ότι εγώ στην Αργεντινή, για να πω την αλήθεια, λέει: νιώμα δεν τεπιθέσεων βλέπω. Ναι. Που όταν μάλιστα παίζει στην αμύνα, δεν παίζει ο Μέση. Δεν συμμετέχει. Αυτό ίσω μπορεί να οδηγήσει κάποιο στο συμπέρασμα ότι μπορεί να θέλει να του πάρει την μπάλα αυτή τη φορά. Γιατί άμα σου λέει, παίζετε με παίχτε λιγότερο, γιατί να μην την πάρω εγώ την μπάλα να το εκμεταλλευτώ. Παρά ναι. να περιμένω έτσι κοινικά. Και αυτά όλα είναι πιο εύκολο να τα κάνει το να περιμένει να χτυπήσει έτσι όπω θε, όπω το έχει στο μυαλό σου. Κόντρα σε ομάδε όπω οι Αμερικανοί, οι οποίοι του βάλανε ένα γκολ και μετά οι Αμερικανοί λιποθύμησαν για να είναι στο τελειπήριο στο γήπεδο, παρά με την Αργεντινή και τον Μέση. Λοιπόν, Γιατί αυτό κεντρέπεται να το φάει πρώτο. Είναι αδύνατο να μπει στο μυαλό του Βαγκάλου. Ο Βαγκάλου είναι ο πιο απρόβλεπτο 70χρονο προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να ξέρουμε τα πάντα γι' αυτό. <laughs> είναι αδύνατο. <laughs> δηλαδή, στο παιχνίδι με του Αμερικανού κάνει δύο αλλαγέ στο ημίχρονο τον Θείο Χαφ που έχει. Ε, σε ένα παιχνίδι το οποίο κερδίζει 2-0. Γιατί ρε φίλε, Δεν, δεν μπορεί να το. Να το δεν, η ανάλυση δεν να απαντάει σε όλα. Σωστά. Τι θέλει εκεί πέρα και γιατί το κάνει, το ξέρει αυτό. Οπότε το ποια θα είναι η στρατηγική του είναι ένα ζητούμενο, όχι το σχήμα. Το σχήμα θα είναι πάλι αυτό το 3-4-3, 3-5-2, πε το πώ θέλει. Αυτό θα είναι το σχήμα. Αλλά το πόσο θα παίξει, αν θα κρατήσει την μπάλα, που θα πιέσει, δεν το ξέρει κανεί. Εγώ θυμάμαι το πείμα και εκεί κιόλα το παιχνίδι του 14, τον ημιτελικό με του Αργεντίνου, πάλι ήταν ο Μέση, το βασικό ζητούμενο, τον οποίο τον περιέγραψαν πολύ εκείνη τη μέρα. Yeah. Εκείνο το παιχνίδι πριν αρχίσει, λέγαμε όλοι ότι θα είναι ένα φεστιβάλ γκολ. Δηλαδή, έχει δύο ομάδε, η έχει το Μέση, τότε λέγανε ότι δεν μπορεί ο Μέση να μην βάλει γκολ σαν νοκάουτ. Οι Αργεντινοί ξεκινάνε με ένα γκολ του Μέση. Οι Ολλανδοί, απ' την άλλη, είχαν βάλει του κόσμου τα γκολ στην πρώτη φάση. Μετά λίγο σβήσανε, περάσανε στα πέναλτι την Κωνσταντίνα. Δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Κάτι άλλο θα δούμε. Πρόεκυψε ένα 0-0 όπου δεν κουνιόταν τίποτα. Σαν να βλέπει παρτίδα σκάκι πριν ξεκινήσει. Η μισή από εδώ, η μισή από εκεί. Φόβο, τρόμο. Πήγαμε στα πέναλτια. Λοιπόν, μου είναι δύσκολο. Αλλά δεν εξαρτάται από την Αργεντινή. Εξαρτάται από την Ολλανδία. Από με. την Ολλανδία, ναι. Και από ναι. το τι θα θέλει να κάνει εκείνη μέσα στο γήπεδο. Ναι. Τι, τι, τι μάτς θα γίνει είναι δικό του θέμα. Ο Μέση είναι εκεί να κάνει τα δικά του. Εγώ περιμένω να δω και κάποιου άλλου που δεν του έχουμε δει ακόμα στην διοργάνωση, δηλαδή το Λαουτάρο για παράδειγμα. Ναι, δεν ξέρω προλαβαίνουν αυτοί να μπουν στο κλίμα. Δηλαδή και το Παππού Γκόμε που έβαλε στο μάτ με την Αυστραλία, δεν φάνηκε να, να, είναι μέσα στο κλίμα. Και ο Λαουτάρο μετά μπήκε και πέταγε την παλαστινή. Ο Άλβαρη όμω τα κατάφερε καλά. Ο Άλβαρη, ναι, αλλά αυτό ξεκίνησε από πιο νωρί ναι. και φάνηκε εξ αρχή ότι είναι μέσα. Εγώ λέω για τον Λαουτάρο επειδή τον ανέφερε, ότι από το ένα μάτσο στο άλλο, εκεί πέρα που μπήκε και συναγωνιζόταν στο χέρι του Λουκάκου. Αν θα να. Πρέπει όμω. Δηλαδή, δεν γίνεται εξής, να πάρει το παγκόσμιο κύπελο μόνο με τι εμπνεύσει του Μέση. Ναι, δηλαδή θα σου κάνει ο Μέση ό,τι μπορεί, αλλά μόνο εντελώ με τι εμπνεύσει του Μέση. Α πούμε, τώρα κάτι μεταξύ μα. Ακόμα και αυτό που λέμε ότι ο Μαραντόνα το πήρε μόνο του το 86. 86. Είναι μια μικρή υπερβολή. Εντάξει, ναι, είναι ένα Ήταν ο πιο χαρισματικό. Έβαλε κρίσιμα γκολ. Αλλά υπήρχαν και άλλοι που κάνανε σπουδαία πράγματα τότε. Δηλαδή, εγώ τώρα, α πούμε, σε αυτή την Αργεντινή, ακόμα ένα Βαλντάνο δεν έχω δει. Mm -hmm. Ένα Μπουρουσάγα δεν έχω δει. Βλέπω κάποιου που ψιλομοιάζουν. Δηλαδή, ο Άλβαρες είναι η περίπτωση του κυνηγού που έρχεται, τον ξέρει, αλλά δεν τον περιμένει, γιατί δεν έκανε βασικό στην αρχή και σου κάνει, α πούμε, στο να στατώνει ωραία. Υπάρχουν χάφτα, οποία έχουν εξελιχθεί στην διοργάνωση Κοίτα, και τα βλέπουμε φοβερή, και έχουμε μαχητικότητα το ναι. Mm. Αλλά ακόμα, ξέρεις, το αγωνιστικό κύρος του τύπου ο οποίος, ας πούμε, θα κάνει ένα παιχνίδι και θα πλησιάσει το μέση, μου λείπει. Αυτό αυτό. Και αυτό όταν λείπει είναι σοβαρό πρόβλημα. Γιατί ακόμη και αν δεχτούμε ότι και το 86 ο Μαραντόνα δεν ήταν μόνο του, α πούμε ότι τότε ίσω ένα Μαραντόνα και μόνο του ακόμα θα, ίσως θα μπορούσε να το κάνει. Αν μπορούσε τότε να το κάνει, σήμερα δεν μπορεί με τίποτα. Ναι. Ε, ένας το 90 ήταν λένε... τελείω μόνο. Ε, εντάξει, ναι. ναι. Και γι' αυτό πέτυχε. Γιατί δεν τα πήραν στο τέλο. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχε ο Κανίγια, αλλά και ο Κανίγια χωρί το Μαραντόνα δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν ήταν ένα παθοσύτη που μπορούσε μόνο του να δημιουργήσει ο Κανίγια. Έχει μια ταχύτητα. Το αν έκανε άλλο στα ανοίγματα, έφυγε με τη Βραζιλία, έβαλε το περίφημο ε, κόμμα. μόνο οι Βραζιλιάνοι θα του έχουν ναι. ένα ναι, θυμούνται τότε. Ναι. Ναι. Επίση υπάρχει και κάτι άλλο με την Αργεντινή που είναι για μένα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είναι, επειδή το ακούω πολύ να λέγεται, ότι δεν έχουν μια ομάδα αντάξια του Μέση. Μα δεν μπορεί να έχουν μια ομάδα. Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι αντάξια του Μέση. Δηλαδή, τι θα βρει, 10 Μέση για να είναι αντάξιο ο Μέση των υπολείπων. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχουν κάποιου ανθρώπου οι οποίοι. Παίζουν με το άγχο αφενό τη διάκριση που την περιμένει η χώρα και αφετέρου του κινδύνου να κατηγορηθούν για ισχάρητη προδοσία <laughs> από τα εκατομμύρια των φίλων του Μέση που είναι περισσότερα <laughs> από, την Ανταξήν, <laughs> από την Αργεντινή. Κατάλαβε. <laughs> δηλαδή, αυτοί μπαίνουν μέσα και λένε, Ωπα, να αποκλειστούμε. <laughs> Ποιο του ακούει. Λοιπόν, ε, προδώσαμε τον ηγέτη, τον σούπερ το, στάρ, το σύμβολο τη πίστη. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και αυτοί μιλάνε μετά από κάθε παιχνίδια το Μέση. Δηλαδή λένε πω, πω συνεχίζει ο Μέση, η Αργεντινή συνεχίζει. Όχι, ο Μέση συνεχίζει. Είναι, δηλαδή η προσωπικότητα είναι τόσο εμβληματική που κάπου είναι ένα θέμα αυτό. Να δούμε τι θα δούμε. Ναι. Αντιθέτω η Ολλανδία δεν έχει τέτοια προβλήματα. Όχι, η Ολλανδία είναι το αντίθετο ακριβώ. <σχελίξε> Δεν έχουν <σχελίξε> κανένα σούπερ μπαίνει. Έχουν μερικού χαρισματικού <σχελίξε> τύπου. Αλλά πιο πολύ απ' όλα, και αν καταφέρουν και αποκλείσουν του Αργεντινού, εγώ θα πιστώ ακόμα περισσότερο προ αυτό. Ότι ο Φανχάλε έχει έρθει με το ύφο του έμπειρου, ενδεχομένω και λίγο ξερόλα. Ελάτε να σα δείξω λίγο πώ γίνεται. Γιατί μόνοι σα, όποτε σα αφήνω, τα κάνετε αμέσω. Είναι γεννημένο γι' αυτό να. ο Βαγγάλαι. Ο Βαγγάλαι είχε και εγώ δοθεί. Ε, είχαμε δει πριν πολλά χρόνια όταν ήταν στον Άγιαξ του Κλάιβερτ και του Όβερμαρς και του Κανού προπονήσεις τότε με το να, Αστόπλιο και του λέγανε τι παίζει η ομάδα σου και έλεγε 3-4-3 κάθετο. Δηλαδή σας παρακαλώ να βλέπετε τη διάταξη όχι άμυνα επίθεση μεσαία γραμμή όχι αλλά έντρα, αριστερά, αλλά από τους... δεξιά ε, Σαν να το βλέπεις κέντρα. από το τέρμα και όχι από το ναι. τη σέντρα ναι, 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 αυτό είναι έλεγε το Δηλαδή καταλάβει και από αυτά ότι ο άνθρωπος ήταν αλλού Εντάξει, ναι. Εντάξει. Ναι. Με τον Καλά, καιρό βέβαια ήταν, ναι. Ναι. Έβαλε πάρα πολύ νερό στη χρυσή ναι, του. Εντάξει, ναι. το συζητάμε. Πέπεξε σε ομάδε που είχαν στόχου, έσπε στα μούτρα του, έχασε τελικού. Αλλά είναι ο, ο φαγκάλ. Ναι. Είναι, είναι, είναι η μορφή, τι να κάνουμε. Ναι. Είναι και, εντάξει, και η ιστορία του που το είχαμε πει και στο πρώτο επεισόδιο. Mm. Το ότι νίκησε τον καρκίνο και τώρα βρίσκεται σε ένα παγκόσμιο κύπελο και είναι σε θέση ναι, ναι. να φύγει όχι απλά κατά χειροκροτούμενο, αλλά και να τον ξαναθαυμάσουμε ε, όσοι τον είχαμε θαυμάσει στο mm. παρελθόν ή να το αναγνωρίσουμε τελικά. Πρώτα απ' όλα, αν περάσει την Αργεντινή, μπαίνει σε ένα κλαμπ προπονητών που έχουν αγωνιστεί σε δύο ημιτελικού παγκοσμίου κυπέλου ναι. που πρέπει να είναι πέντε. Ναι, ναι. Και το λέω χωρί να του ξέρω. Εντάξει, λέω ναι. πιθανότατα να είναι πέντε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω είναι ο Μπέκεν είναι δηλαδή αμέσω μου έρχονται. Ο Σκολάρη. Ο... Ο... Ο, σκ... ο, σκ... ο, δηλαδή, ο, Σκολάρι ο ενδεχομένω. Δηλαδή, ο Σκολάρη είναι πρέπει, ελάχιστη για να δει δηλαδή. Γιατί συζητάμε. Ε, Αγγλία-Γαλλία, το Euro, όπω έλεγε από προηγούμενο Καυτό επεισόδιο. Ότι, ναι, ναι, ότι πάει να γίνει τώρα Euro για του ε, Άγγλου. Μπήκαν οι Μαροκυνοί και λίγο <laughs> του χαλάσαν Ναι, εντάξει, <laughs> ναι. Αλλά παρόλα αυτά, μεγάλο ματ. Πολύ μεγάλο πριν ε, ναι. Γιατί μάλλον πρόκειται. και οι Βραζιλιάνοι είναι τέτοιοι, αλλά η Αγγλία και η Γαλλία έχουν κερδίσει, α πούμε, τι εντυπώσει. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό. Στα δικά μου τα μάτια είναι πάρα πολύ καλή. Και οι δύο. Ναι, και για μένα. ναι. Είναι θα έλεγα απροσδόκητα καλή. Mm -hmm. Για δύο διαφορετικού λόγου. Οι Άγγλοι, ειλικρινά, δεν περίμενα ότι θα είχαν τέτοια απόδοση, τέτοια διάθεση μετά το στραπάτσο στο πανευρωπαϊκό. Και έχοντα μείνει με τον ίδιο προπονητή. Ναι, αυτό ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό για να έρθουν ένα χρόνο μετά ναι. και να είναι τόσο καλοί. Ναι. Αυτό όμω κάτι δείχνει. Δηλαδή, ναι. δείχνει ότι είναι ομάδα, ρε παιδί μου. Ότι έχει μάθει ας πούμε, ο Southgate του παίχτε του, οι παίχτε του αυτών. Ότι όλο αυτό το πράγμα εξελίσσεται και λειτουργεί και μάλιστα πραγματικά εξελίσσεται. Δηλαδή, ο μηχανισμό, ο επιθετικό τη Αγγλία που είναι σε γενικέ γραμμέ ίδιο με αυτό που βλέπαμε στο πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, ο Χάρι Κέιν γίνεται ο δεύτερο δημιουργό. Αν πούμε ότι ο πρώτο είναι ο Μπέλιγχαμ, που στο γύρο δεν υπήρχε. Έτσι, βγαίνει από την περιοχή, πασάρει, μοιράζει, είναι, έχει ασίστο όσο είχε ο Μπέκαμ, α πούμε, το 2002. Αυτό το πράγμα γινόταν εν μέρη. Και στο πανευρωπαϊκό, χωρί yeah. τότε βέβαια να υπάρχει ο Μπέλιχαμ. Αλλά αυτό το πράγμα γίνεται πάρα πολύ μεθοδικά. Δηλαδή, το γκολ ας πούμε το οποίο ξεκλειδώνει το παιχνίδι με τη Σενεγάλη σχεδόν κόντρα στη ροή του μάτς, ξεκινάει από το γεγονός ότι ο Χάρη Κέιν έχει πάρει το στόπερ της Σενεγάλης βόλτα στη μεσαία γραμμή βλέπει την κίνηση του Μπέλιγχαμ του περνάει την μπάλα και ο Μπέλιγχαμ βλέπει την κίνηση του Χέντερσον είναι δηλαδή πολύ μηχανισμό όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι γίνεται γιατί υπάρχουν εμπνεύσει στο Εμπαπέ. Όχι, πηχή. όχι. ίσα ίσα. Η έμπνευση, αν πούμε ότι είναι του Southgate που έχει επιλέξει αυτό το ρόλο για τον Κέιν. Δηλαδή να μην είναι τα Γκέιν μόνο, βεβαίως. αλλά να βγαίνει και απ' έξω και να δημιουργεί για του άλλου. Και γύρω του χτίζει πράγματα. Δηλαδή τα εξτρέμ πρέπει να πατάνε περιοχή και γι' αυτό και σκοράρουν ο Σάκα, ο Ράσφορντ, ο Φόντεν. Φόντε, όλοι βάλανε γκολ γύρω-γύρω. Λοιπόν, και το ξαναλέω, αυτό έρχεται ω συνέχεια μια στα μάτια τα δικά μα αποτυχία. Αλλά πιθανότατα για τον Southgate, του προϊστάμενου του στην Αγγλική Ομοσπονδία, ενδεχομένω και για του παίκτε, το ότι παίξανε τελικό στο πανευρωπαϊκό δεν ήταν αποτυχία. αποτυχία. Ότι μπορεί να το πήραν σαν ναι. επιτυχία. Ναι. Δηλαδή για αυτού ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομερά σημαντικό. Παρότι χάσανε μέσα στο web. Βεβαίω. Και, ναι. και, χάσανε στα πέναλτι, ένα παιχνίδι στο οποίο είχαν προηγηθεί. Αλλά φαίνεται. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, ότι χρησιμοποίησαν τον Nations League για να δοκιμάσουν οι πράγματα και πήγαν στο Μουντιάλ για να δείξουν ότι αυτή τη φορά έχοντα ενέργεια, γκάζι, βενζίνη για ξόδεμα, γιατί είμαστε στον Δεκέμβρη και κουβαλάνε ρυθμού Premier League. Θα δείξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν στην ταχύτητα που πρέπει. Και όχι στο ενδεχόμενο τη ταχύτητα, α ναι, πούμε, ναι, άλλο ναι, πράγμα. Ναι. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα για μένα του δίνει και ένα μικρό αβαντάζ. Απέναντι στου Γάλλου. Αυτό ίσω είναι αλήθεια. Γενικά, πάντω, αυτό καταλαβαίνω και εγώ ότι έχουν μια ψυχραιμία. Και αυτή η ψυχραιμία πηγάζει από το όταν έχει εμπιστοσύνη στο σχέδιο. Αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να είναι σχέδιο για το Μουντιάλ. Μάλλον είναι κάτι πιο μεγάλο σαν αυτό που περιγράφει. Δηλαδή, ναι. κάτι συνολικό, βήμα-βήμα. Ε, τώρα ήρθε η ώρα να σα δείξουμε με το βάθο μα και την ποιότητά μα και την ενέργειά μα. Την τι ωραία μα και την Και η Γαλλία όμω είναι ένα τα καλή. Και το λέω γιατί πιστεύω σε αυτέ τι βλακώδει Κατάρε. Του κατόχου του που κατόχου, πάει λέω. και διαλύεται κτλ. Αυτά είναι συγκυριακά πράγματα τα οποία όταν συνέβησαν, συνέβησαν γιατί στην πραγματικότητα οι ομάδε όπω η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία που την πατήσανε ω κάτω είχαν κλείσει τον κύκλο του. Ναι. ενώ με του Γάλλου δεν μπορεί να το πει αυτό. Οι Γάλλοι πρώτα απ' όλα είναι άλλοι. Είναι ανανεωμένοι πάρα πολύ. Πάρα ναι. πολύ. Δηλαδή ναι. έχουν 12, 13, 14 παίκτε που δεν ήταν στο προηγούμενο. Ναι, ναι ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά πίστευα ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Ντεσάμπ και για την ομάδα του βέβαια να ανταπεξέλθει με τέτοιου είδου απουσίε. Δηλαδή, ο Καντέ, ο Πογκμπά, ο Μπενζεμά ο που Μπενζεμά. χτυπάει τελευταία στιγμή. Είναι πάρα πολύ μεγάλε απουσίε. Δηλαδή, σκέψου είναι σαν να συζητάγαμε τώρα, α πούμε, για την εθνική Αγγλία και να λέγαμε ότι λίγο πριν το Μουντιάλ χάσανε τον Κέιν, τον Μπέλιγχαμ και ποιο να σου πω, α πούμε, τον Ράι. Ή τον Στόουν, α πούμε, ή, στην άμυνα. Ή τον Στόουν. Ή... Ναι. ναι. Και, και δεν σου βάζω και το αριστερό Back που χτύπησε στο πρώτο μάτσο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν θα λέγαμε ότι η Αγγλία είναι χτυπημένη από μια κατάρα, α πούμε. Ενώ οι Γάλλοι με αυτέ τι απουσίε πάνε εκεί πέρα και κάνουν ένα μουντιάλ. Στο οποίο κάνανε πολύ ωραία πράγματα. Με έναν Εμπαπέ, βέβαια που εντάξει. Δηλαδή, μιλάμε για τον μπελέ του καιρού μα, α πούμε. Εντελώ. Ήδη δηλαδή. έχει κάνει περισσότερα από όσα έκανε στο προηγούμενο. Το οποίο το σημάδεψε ναι. το μουντιάλ. Και ήδη έχει σκοράρει πιο πολύ, α πούμε. Και έχει κάνει πάρα Πολλά περισσότερα από αυτά που στα 24 του είχαν κάνει ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Ζιντάν, ναι. όποιος θέλει. Δεν έχει δηλαδή, φτάσει στα. Μόνο τον πελέ. Συγκρίνεται. Συγκρίνεται, α πούμε. Ναι. Αλλά σε ένα άλλο ποδόσφαιρο, ας πούμε, προ, σε... α πούμε, προφανώ. Τα δε γκολ του στο παιχνίδι με την α, Πολωνία υπάρχει ένα εντυπωσιακό πράγμα. Δηλαδή, όταν βλέπει πανομοιότυπα γκολ σε ένα ματ, συνήθω είναι γκολ δουλειά στην προπόνηση. Λε, κοίταξε του το ξέρουν τόσο καλά που στο κάνουν μια φορά και στο ξανακάνουν μετά από λίγο. Εδώ είναι το Εμπαπέ. Δεν έχει να κάνει με τίποτα η υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή, στο κάνω μια φορά, αλλά είμαι τόσο καλό που μπορώ και να στο ξανακάνω. Ε, τυρουμένο των αναλογιών θα είναι, είναι σαν ο Μαραντόνα να έβαζε τον γκολ με του Άγγλου δύο φορέ. Κάποιο με το άλλο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, 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 ναι. Δηλαδή είμαστε στα όρια του, ναι, ναι. του απίθανου, α πούμε. Και ο τύπο είναι απίθανο. Είναι, είναι... απίθανο. Ναι. Κυρίω κάνει επίδειξη δύναμη και αυτό δεν είναι μόνο στο σπίτι και στο πόσο γρήγορο είναι και το πόσο τεχνίτη, αλλά σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι μπαίνει στην περιοχή, ζυγίζει τη φάση και εκτελεί με έναν τρόπο που δεν το περιμένει. Και όταν το βλέπει, εντυπωσιάζεσαι σαν να το βάλε 50 μέτρα από το τέρμα. Ενώ δεν το ναι, βάλε 50 μέτρα ναι, ναι, από το τέρμα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια φάση για έναν ικανό φόρμα στο ωράριο. Απλώς once mm -hmm. again on the Oh, wow! Magical! Απλώ δεν βλέπω άλλους εγώ για την ώρα. Δηλαδή, ο Ζήρου έχει κάνει αυτά τα ρεκόρτα. Τα που είναι σημαντικά. Δηλαδή, είναι ο καλύτερο σκόρερ στη Γαλλία, ο Ζιρού, σε μια ομάδα που έπαιζαν ο Τεριαν Ανρή, δεν σου λέω του Φοντέν και του. Ναι. Ε, πριν ο, τα, τα παλιά χρόνια, ναι. τώρα ας πούμε, ένας ένας Πλατινή, α πούμε. Ένα και ένα μεγάλο παίχτη. Πλατινή, ο, ο, ο Μπενζεμάου, ο έπαιξε. Και ο, ο Ζηρού είναι πρώτο κόρη, μεγάλη τιμή. Φοβερή τιμή για τον ίδιο. Παρά το βιογραφικό ναι. είναι και, και προχωρημένη ηλικία, δεν, το, δεν του φαίνεται με τίποτα αυτό. Τον κρυεσμένο ακόμα τον περιμένω, τον τεμπελέ. Τον βλέπω να κάνει αυτά που κάνει συνήθω. Δεν είναι κακό. Όχι. Mm. Αλλά δεν έχει και αυτό το λίγο παραπάνω mm. ενδεχομένω τώρα. Πήρε τώρα να το δούμε. Mm. Επίση, οι Γάλλοι έχουν ένα άλλο θεματάκι ότι ακριβώ επειδή δεν έχουν τον Καντέ και τον το, το Μπογκμπά και του παίζουν ραμπιό παραδείγματο χάρη, δεν πιέζουν τόσο πολύ την μπάλα. Και αυτό με την Αγγλία μπορεί να είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, είναι ομάδα η οποία αμήνεται και επιτίθεται σε δύο φάσει. Δηλαδή, αμυνόμαστε σαν να, να παίζουμε baseball. Τελείωσε αυτό. Τώρα πάμε, πάμε από την μπροστά, άλλη να παίξουμε ναι. το άλλο. Λοιπόν, αυτό βέβαια το μασκαρεύει ο Μπαπέ, γιατί ο Εμπαπέ μπορεί να πάρει την μπάλα από τη μία περιοχή και την πάρει στην άλλη. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι όσο πιεστικό ήταν το ποδόσφαιρο τη Γαλλία το 18. Που πιάνανε το λαιμό αυτή, ειδικά ο Καντέ α πούμε, και λέγανε τότε έχει, έχει πατήσει όλη τη γη. Εκτό από τα σημεία που έχει θάλασσα και το περιμένουμε να το δούμε προσεχώ. Δηλαδή έτρεχε ο Καντέ για 50, α πούμε. Ε, τώρα που δεν έχουν τον Καντέ να τρέχει για 50, μάλλον το μακαρεύουν με άλλο τρόπο. Σαν αυτόν δηλαδή yeah. με τον Μπαπέ ή και σαν τον Γκριεσμάν, ο οποίο με την Πολωνία το έκανε αρκετά αυτό το πράγμα. Δηλαδή τον αμήνεται και τον έπαιρνε σε κάτι θέση αμυντικού χάφ, έτσι, έξω από το ημικύκλιο, να είναι έτοιμο να πάρει την μπάλα για το transition. Επίση νομίζω ότι κάνουν λίγο παραπάνω κατοχή μπάλα οι Γάλλοι. Ναι. Σε σχέση με α πούμε το προηγούμενο, το του 2018. Ναι. Είναι πιο σίγουροι ναι. σε αυτό. σω να βοηθάει και η σύσταση τη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, αυτό το κρυασμένο δεκάρι είναι ένα πράγμα ενδιαφέρον που επιτρέπει. Το έκαναν και στο προηγούμενο. Ναι, είναι. Μερικέ φορέ που χρειάστηκε. Λοιπόν, α, αλλά μου φαίνονται οι Άγγλοι πιο φουριώζοι. Οι Άγγλοι είναι συγκροτημένοι και ικανοί. Οι Γάλλοι είναι επίση σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά μάλλον έχουν, πρέπει να απαντήσουν σε πιο πολλέ ερωτήσει για να αριστείσουν σε αυτό το διαγώνισμα. Πάντω ο κόσμο. Έχω την αίσθηση ότι θα ήθελε να δει ένα τελικό Βραζιλία-Γαλλία. Mm. Δηλαδή, ένα τελικό με. Αν σαν κόσμο, εννοεί και εμένα και εγώ στον κόσμο. Αυτό δηλαδή, δηλαδή δεν το ξέρω. Ναι, 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 αυτό το, αλλά το σενάριο είναι. Αυτό ακούω πολύ. Δηλαδή, <laughs> γιατί ο κόσμο, α πούμε, χαίρεται να βλέπει παίχτε που με την μπάλα στα πόδια μπορεί να κάνουν πράγματα. Mm. Τα υπόλοιπα τακτικέ, αυτά, οι φορές, ωραία είναι, αλλά είναι για εμά τα τζάνκι του ποδοσφαίρου. Mm. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα το δει το Βραζιλία-Γαλλία. Είναι δύσκολο αντικειμενικά. Αν και οι Βραζιλιάνοι. Εγώ περιμένω ότι είναι στον ημιτελικό είδη. Δηλαδή ναι. έχουν κάνει μια ωραία προπόνηση με την Κορέα, όπου το, πέρα από το να κερδίσουν, του απασχολούσε πάρα πολύ να κερδίσουν και με πολλά γκολ. Μια Βραζιλία που περνάει τον όμιλο με τρία γκολ δεν νοείται. Δεν υπάρχει. Με τίποτα. Ε, ναι, τρία γκολ σε τρία μάτσα. Σε δύο μάτια τρία γκολ ε, ε, ναι, 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 ναι. δεν πάνε ναι, ναι. λοιπόν, Επίση η Βραζιλία δεν μπορεί να ζήσει με το άγχο του γκολ. Το 2014 διαλυθήκανε από αυτό το πράγμα. Όχι από το, την άμυνα, όπω νομίζει ο κόσμο. Η άμυνα του κατέρευσε θεαματικά στο μάτι με τη Γερμανία. Βεβαίω είχαν και τότε μια απουσία. Ο Ζωτιάκο Σλίβα δεν επαιζε mm -hmm. Λοιπόν, αλλά επειδή ήμουν εκεί και, και το θυμάμαι, σε όλα του τα παιχνίδια η συζήτηση ήταν γιατί δυσκολευόμαστε στον κόλ. Δεν είχαν σέντερ φόρ. Έπαιζε ο Φρέντα, αν θυμάσαι. Ο Νεϊμάρ ήταν μικρό. Λοιπόν, και. και Έλειωσαν από αυτό το πράγμα. Όταν δεν τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ, υπήρχε η συγκλονιστική βεβαιότητα. Ότι εδώ πέρα δεν πρόκειται να ξαναβάλουμε γκολ ποτέ όσο και να παίξουμε και ό,τι και να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, η Βραζιλία η οποία βάζει τέσσερα γκολ και χορεύει και τραγουδάει και αλεγκρία. Και... Είναι η Βραζιλία. Ναι. Και η Βραζιλία θα πάει στον επόμενο Δεν πιστεύω δηλαδή θα πρέπει να κάνουν οι Κροάτες πράγματα τα οποία εμένα με ξεπερνούν, δεν μπορώ να τα φανταστώ. Πράγματα Όσο... τα οποία κάνανε στο προηγούμενο Μουντιάλ και είναι ακραίο να σκεφτούμε ότι θα τα ξανακάνει στο αμέσω επόμενο. Έτσι. Και, και στο προηγούμενο όμω δεν τα κάνανε με τη Βραζιλία. Όχι, δεν τα κάνανε με τη Βραζιλία. Κάνανε Εντάξει, ένα μεγάλο με Μουντιάλ. Με αλλά που πήγαν του Ρώσου και του στα ναι. πέναλτι και κέρδισαν του Άγγλου. Και του Άγγλου, ναι. Με παράταση, όλο το σεβασμό, yeah. στην παράταση κιόλα. Δηλαδή ήταν ένα ηρωικό τουρνουά. Αλλά δεν τα κάνανε με τη Βραζιλία. Τώρα εδώ πέρα έρχονται όλα αυτά τα μεγάλα παλικάρια. Πέρυσιτ, Μόντριτ, ό,τι θέλει, α πούμε. Να. Κράμαριτ. Να ξεπεράσουν τον εαυτό του σε ένα πράγμα το οποίο είναι δύσκολο αντικειμενικά. Δηλαδή, και με τη Βραζιλία να μπέζανε. Το να ξαναπάει η Κροατία δεύτερη φορά, στα τελικά Εντάξει, δεν είναι δηλαδή. Όχι, είναι ακραίο σενάριο Είναι και ενάρει. θαύμα. Είναι ακραίο αυτό. Μπορούμε να του βγάλουμε το καπέλο γιατί. Για το πόσο σκληρό πετσίνει, ναι ναι, 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 πραγματικά. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά όντω, φαντάζει η άθλο. Ναι. Ναι. Να καταφέρουν τώρα να κάνουν κάτι τέτοιο στου Βραζιλιάνου μετά από τέτοια υπερπροσπάθεια στο αμέσω προηγούμενο μάτσο. Φαντάζει πραγματικά. Και μάλιστα ε, μια ομάδα που τη συγκρίναμε με του 18, αλλά αυτή η ομάδα δεν έχει και το Μάτζουκιτ και το Ράκιτιτ. Ε, Ενδεχομένω, δηλαδή ήδη το ταβάνι να ήταν πιο χαμηλά και ήδη να το έχουν φτάσει. Και μπράβο του για αυτό. Θα έλεγα ότι δεν έχει και το Σούμπασιτ, αλλά ο τωρινό τρομοφυλάκα έπια και αυτό ναι, πέναν. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι, βλέπει, βλέπει, δεν είχες, ναι. οπότε ναι. δεν μπορεί να το πει. Ναι. Λοιπόν, αλλά όντω είναι μια ομάδα η οποία τεχνικά, ποιοτικά, πε το που θέλει, είναι ένα καλάκι πιο κάτω. Δηλαδή, ο Λιβάγια είναι πολύ χαρακτηριστική η ιστορία. Ο Λιβάγια είναι ένα παίκτη που το 18 δεν θυμάμαι ήταν στην αποστολή. Και τώρα φτάνει να γίνει βασικό έχοντα φύγει από την ΑΕΚ και έχοντα επιστρέψει στο πρωτάθλημα τη Κροατία. Ναι, δεν είχε κάνει τη μεταγραφή. μεταγραφή Ακριβώ. Λοιπόν, από αυτό καταλαβαίνει ότι και οι λύσει του είναι λιγότερε. Mm -hmm. Τώρα, ότι κάποιοι κάνανε και ένα βήμα μπροστά, α πούμε, εμένα μου αρέσει η αμυνά του. Είναι σκυλιά πίσω. Καλή, είναι πούμε. ανανεωμένη και, τρέφουν, και σκυνέρω, ναι, ναι, ναι. Ο μασκοφόρος δε, ο εκδικητή που παίζει ε, κεντρικός κεντρικό αμυντικό, είναι από τι αποκαλύψει, α πούμε. Δεν, δεν είναι άγνωστο στη λυψία παίζει το παιδί. Όχι, όχι. Αλλά είναι θέλω να σου πω, ναι. έκανε κάνει ένα ναι. εξαιρετικό παγκόσμιο κείμενο. Ναι, παρόλα αυτά, αν δηλαδή, καταφέρουν αυτοί οι πολύ μαχητικοί τύποι να Βρουν τον τρόπο να περιορίσουν και τον Ριτσάρλισον αλλά και τον Νέιμαρ. Και τον Ραφίνια. Και τον Πακετά. Που έρχεται από πίσω πούμε, και του παίρνει μαζί του. Και τον Βινίσιου. Μετά Δημήτρη θα πάρουν τον Παγκοσμί και τον Εντάξει, ναι, αν δηλαδή Όντω, όντω, όντω. Δεν σταματάει κανένα. Ναι. Μένει να φανεί. Τι άλλο θα δούμε στα προημητελικά και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε και στο επόμενο επεισόδιο αμέσως μετά τα προημητελικά και πριν τα σπουδαία ημιτελικά Χορηγό ο Παπ ΑΕ. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Το παγκόσμιο είναι εκεί. Η εμπειρία όμως είναι εδώ με το πάμε στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Ήταν το podcast Mundial 2022 με τον Αντώνη Καρπετόπουλο και τον Δημήτρη Ρούσο. Μια παραγωγή του pod.gr. Ραντεβού με νέο επεισόδιο στις 12 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά τη λήξη των 8 και πριν τα ημιτελικά. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.